Έχουμε τη χαρά να μεταδώσουμε μια ευχάριστη είδηση, καθώς χθες το μεσημέρι γέννησε η πανέμορφη Φωτεινή Δάρα, το πρώτο της παιδί με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον συνθέτη. Και είναι μαζί μας ο γιατρός της, ο κύριος Σπύρος Βλάχος. Κύριε Βλάχο, καλό απόγευμα. Καλή σας μέρα, καλό απόγευμα. Να μας ζήσει. Κοριτσάκι γέννησε, έτσι δεν είναι? Γέννησε ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Η Φωτεινή χθες το μεσημέρι γύρω στις 4. Πώς ήταν η όλη διαδικασία, με κεσαρική, φυσιολογικά γέννησε? Γέννησε με κεσαρική τομή. Ήταν μια διαδικασία που αρχικώς ξεκίνησε φυσιολογικά. Ξεκίνησε το κετώσεις το πρωί και στην πορεία δεν μπορούσε να εξελιχθεί. Παρουσίασε κάποια δυσαναλογία το έμβριο και τελικώς περατώθηκε το κετώσεις με κεσαρική τομή το μεσημέρι. Σημασία έχει ότι όλα πήγαν καλά. Μια χαρά. Ο σύντροφός της, ο κύριος Παπαδημητρίου, ήταν στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή? Το ζευγάρι αποφάσισε να το τοκετό να τον βιώσει μόνη της κυρία Δάρα, η Φωτεινή, μαζί με μένα και με τη μέα μου. Εντάξει, μερικές φορές ένας φυσιολογικός τοκετός έχει κάποιες φθηνές αγριότητας που μπορεί να μην τις αντέξει οποιοδήποτε. Ήταν απόφασή της να είναι μόνη. Πώς ήταν δυνατή, γιατρέ, ψυχραιμή? Ήταν πολύ καλή, ήταν πολύ συνεργάσιμη. Και η μικρή δεν ήταν πολύ συνεργάσιμη και γι' αυτό τελικώς κάναμε τη σαρική. Να του ζήσει η κούκλα του, ο θησαυρός του, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να του ζήσει, να είναι γερή και τυχαία. Πάντα να φέρνετε στον κόσμο υγιή παιδάκια και να χαρίζετε χαμόγελα και ευτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να του ζήσει πραγματικά. Να του ζήσει. Να είναι γερό, και ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Τυχερό, και είναι και πολύ καλοί άνθρωποι και οι δύο.